Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 918. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ΙΒ κεφάλαιο και 54 εδάφιο. Σελίς 918, ΙΒ 12 κεφάλαιο, 12 κεφάλαιο και 54 εδάφιο. Έλεγε δε και προς τους όχλους, όταν είδετε την εφέλην ανυψουμένην από δυσμόν, εφείς λέγεται βροχή έρχεται και γίνεται ούτω. Και όταν νότον πνέοντα, λέγεται ότι καύσον θέλει είστε και γίνεται ούτω. Υποκριτέ, το πρόσωπον της γης και του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τον δε καιρό τούτον πώς δεν διακρίνεται, διατί δε και αφ' εαυτόν δεν κρίνεται το δίκαιον. Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, προσπάθουσον καθοδόν να απαλλαχθείς από αυτού, μήποτε σε σύρει προς τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτην και ο υπηρέτης σε βάλει στη φυλακή. Συλλέγω δε θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως σου αποδώσεις και το έσχα των λεπτών. Κατ' εκείναν δε των καιρών ήλθον τινές απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμειξε μεταστησίας αυτών. Και αποκριθείς ο Ιησούς προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω, εάν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Ή εκείνοι οι 18, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλοάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω. Αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν. Είχε τις σικήν πεφυτευμένην εν το αμπελόνι αυτού. Και έλθεν ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρεν. Και είπε προς τον αμπελουργόν, ουδού τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, γιατί καταργεί και την γην. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και αν μεν κάνει καρπών καλός, η δε μη θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Και στο 22 εδάφιο στη συνέχεια. Και διήρχετο ο Ιησούς τας πόλης και τας κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άραγε είναι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντας, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις εμάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγομεν εμπροσθέν σου και επίωμεν και τες πλατείες ημών δίδαξας. Και θέλει η πή, σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω, και θέλουν συνελθεί ο απανατολών και δυσμών από βορρά και νότου, και θέλουν καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ειδού είναι έσχατοι, είτε είναι στέλουσιν είστε πρώτοι, και είναι πρώτοι, είτε είναι στέλουσιν είστε έσχατοι. Αμήν. Ο Κύριος μας λοιπόν, απεσταλμένος του Πατρός του, κήρυτε. Κήρυτε προς πάντας, κατηδίαν δε προς τους μαθητάς, αλλά προς πάντας τους ανθρώπους, τι θα πει κήρυτε? Αποκάλυπτε τις αλήθειες του Θεού. Αποκάλυπτε τα σχέδια του Θεού. Αποκάλυπτε το έργο του Θεού. Αποκάλυπτε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου σε στη σχέση του με το Θεό. Όταν κάποιος τον ρώτησε αν είναι πολύ σωζόμενοι, και αυτή είναι μια σοβαρή ερώτηση, γιατί αυτός που τον ρώτησε δεν τον ρώτησε έτσι χωρίς να έχει κάτι στο μυαλό του. Σαφώς θα είχε
τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους αυτούς που αγαπούσε, θα τους έβλεπε στην κατάστασή τους. Και σε μας ανεβαίνει πολλές φορές η ερώτηση. Μόνο εμείς θα σωθούμε. Συγγενείς μας, οι φίλοι μας. Και έστω και το εδάφιο που δεν του χωράει και στην καρδιά μας, που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, που λέγει πίστευσε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και αρχίζουμε και του δίνουμε και ερμηνείες διάφορες. Το είπε μόνο για το δεσμοφύλακα. Γιατί να το είπε μόνο για το δεσμοφύλακα και αν το πήγε για μένα και για σένα? Γιατί είναι προσωπολήπτης ο Θεός? Για όλους μας είναι ο Λόγος του Θεού, δεν είναι για μερικούς. Για όλους μας είναι ο Λόγος του Θεού. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και ο άνθρωπος αυτός ρώτησε, αυτό που ρωτάω κι εγώ. Κύριε, τόσοι λίγοι είναι οι σωζόμενοι. Τόσοι λίγοι. Και η απάντηση του Κυρίου μας, αδερφοί αγαπητοί, δεν αναφέρεται στους άλλους, αλλά αναφέρεται στον ερωτούντα. Αναφέρεται σε αυτόν που πλησιάζει το Θεό, τον Χριστό, και τον ρωτάει. Αναφέρεται σε αυτόν που περιμένει να ακούσει το Λόγο του Χριστού. Σε αυτόν που περιμένει, που ελπίζει. Οι άλλοι που δεν περιμένουν και δεν ελπίζουν, μιλάει ο Χριστός, δεν καταλαβαίνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ελπίζεις? Έχεις ελπίδα στο Χριστό ότι θέλει και μπορεί? Πολύ σοβαρό ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί κανένας που ελπίζει δεν θα κατεσχυνθεί, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ελπίζεις ή έχασες την ελπίδα σου? Συνεχίζεις ή απέκαμες? Ναι, αλλά δεν βλέπεις τι γίνεται με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, με τη δουλειά μου, με το... Δεν βλέπεις τι γίνεται. Μωρέ, εγώ βλέπω. Αλλά και αν βλέπω και αν δεν βλέπω, εγώ και εσύ, δεν λέει τίποτα. Το βέβαιο είναι ότι βλέπει ο Χριστός. Αυτό είναι το βέβαιο. Βλέπει ο Χριστός. Μήπως απέκαμες? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και τι θα κάνω τώρα? Εσύ τι θα κάνεις? Τίποτα θα κάνεις. Θα περιμένεις τον Κύριο να κάνει. Αλληλούια. Θα ελπίζεις ότι ο Κύριος θα κάνει. Θα ελπίζεις τη σωτηρία του Κυρίου. Πολλοί γίνει σωζόμενοι. Και ο Κύριος εξηγεί σε αυτούς που περιμένουν και ελπίζουν. Μη σε νοιάζει πόσο θα σώσει ο Κύριος. Εσύ να αγωνίζεσαι να εισέλθεις δια της στενής πύλης. Να πάρεις το φορτίο σου και να συνεχίζεις. Να πάρεις το σταυρό σου και να προχωράς. Μη σταματήσεις. Μην αποκάμεις. Μη γυρίσεις πίσω. Μην κουραστείς. Μην βαρεθείς. Μην απελπιστείς. Συνέχισε. Γιατί πολλοί θα είναι εκείνη την ώρα. Δηλαδή μέχρι πότε θα συνεχίζουμε? Μέχρι εκείνη την ώρα. Δηλαδή μέχρι τέλους. Πολλοί θα είναι εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, που θα θέλουν να εισέλθουν και δεν θα μπορούν, γιατί έχουν απελπιστεί, έχουν αποκάμει. Δηλαδή θέλει να πάρει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, τη λογική μας από την ανθρώπινη κατάσταση και να την οδηγήσει στην ουράνια κατάσταση. Η ανθρώπινη κατάσταση είναι, έχουμε αιτήματα και θέλουμε να τα δούμε να κάνει κάτι ο Θεός, να τα λύσει, να κάνει αυτό που θέλουμε, όπως το θέλουμε, έτσι όπως το θέλουμε. Και ο Κύριος λέει, μη σκέφτεσαι ανθρώπινα. Το ανθρώπινο είναι μέχρι τον τοίχο. Το ανθρώπινο είναι μέχρι το βλέμμα σου. Μάθε να σκέφτεσαι όχι δια της όψεως, δια της πίστεως. Δια της πίστεως να μας μάθει ο Κύριος να σκεφτόμαστε.
Άθε να σκέφτεσαι με έναν άλλο τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Καταλαβαίνει ο Θεός ότι αυτό είναι δύσκολο, γιατί είμαστε άνθρωποι. Αλλά ο Θεός το δύσκολο το κάνει εύκολο, το αδύνατο το κάνει δυνατό. Μάθε να σκέφτεσαι αλλιώς. Μη σκέφτεσαι τι θα κάνει ο Θεός εκεί και εκεί και εκεί, σε αυτόν και σε εκείνον και σε μένα. Μάθε να σκέφτεσαι ότι θα έρθει στιγμή που πολλοί θα θέλουν να εισέλθουν με την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών και δεν θα μπορούν, γιατί σκέφτονται όπως εσύ, όπως εγώ. Σκέφτονται γήινα, ανθρώπινα. Έχουν μεγαλώσει πολύ τα πράγματα στη ζωή τους, τις ανάγκες τους, τις επιδιώξεις τους, το θέλημά τους. Το έχουν κάνει κυρίαρχο ζήτημα στη ζωή τους. Ενώ ο Θεός θέλει το κυρίαρχο ζήτημα στη ζωή μας να μην είναι η δουλειά μας, ο γάπος μας, το παιδί μας, το τι είναι αυτά που μας απασχολούν. Το κυρίαρχο ζήτημα στη ζωή μας είναι να πάμε στον ουρανό, αδελφοί. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Και καθώς το τέλος πάντων επλησίασε, πάρε το βλέμμα σου, πίστεψε ότι όταν ζητάς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ο Θεός όλα τα άλλα θα τα κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Πίστεψε το αυτό. Μην αγωνιάς, μην μεριμνάς, μην φοβάσαι, μην χάνεις την πίστη σου, μην ολιγοπιστείς, μην απελπίζεσαι. Πίστεψε ότι όταν ζητάς, ψάχνεις, ενδιαφέρεσαι, αγωνίζεσαι για τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει άριστα. Μόνο αυτός μπορεί. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μα πώς θα σωθούν οι άλλοι, μα τι θα γίνει με τους άλλους. Βρε άστα αυτά στο Θεό και κοίτα να εισέλθεις εσύ στη Βασιλεία των Ουρανών. Κοίτα εσύ. Εξέτασε την πορεία σου, τον εαυτό σου, μετανόησε, επίστρεψε στο Θεό. Δόξασέ τον. Έχει καλά σχέδια ο Θεός. Ο Θεός φωνάζει, καλές βουλές βουλεύουμε για σένα. Μα είναι αγάπη. Μα μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Δεν θα έχει ένα καλό σχέδιο, δεν θα έχει καλές βουλές για σένα. Γιατί αγωνίας. Για τα παιδιά μου αγωνιώ. Φρέας τα παιδιά σου στα χέρια του Θεού και κοίτα να εισέλθεις εσύ στη Βασιλεία των Ουρανών. Κοίτα εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά όλα τα προβλήματα αυτά με έχουν κυριεύσει, έχουν γίνει ένα φορτίο μεγάλο απάνω μου. Βρε, πήγαινε το φορτίο σου στα πόδια του Χριστού. Εμπιστεύσου το Θεό. Εμπιστεύσου το Χριστό. Σε αγαπάει. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Δεν στο λέω εγώ, ο ίδιος μας το έχει υποσχεθεί. Εμπιστεύσου τον, μη χάνεις αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να κυνηγάς τη Βασιλεία των Ουρανών, να εξητείς τη Βασιλεία των Ουρανών, να περιμένεις τον Κύριο να έρθει να σε πάρει με ελπίδα και με πίστη ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει τέλεια. Τέλεια! Που μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Ό,τι κάνεις εσύ θα είναι γκρεμίσματα. Όσο και να αγωνιστείς, να συνετεί να κάνω, να εμπιστευτείς στον Κύριο, να ελπίζεις στον Κύριο, να περιμένεις τον Κύριο. Πρόσεξε, μη χάσεις την πίστη σου, μη χάσεις το βηματισμό σου. Ο Χριστός σε έφερε εδώ, δεν σε έφερε εδώ για να σε βαράει, σε έφερε εδώ για να σε ευλογήσει. Ξέρει ότι η ζωή είναι δύσκολη. Αυτός τι πέρασε στη ζωή αυτή? Είναι ομοιοπαθής. Πειράστηκε κατά πάντα. Και πώς διατήρησε την πίστη του? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας καθαρίζει και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Η πίστη και η δύναμη της πίστης πώς έρχεται? Δια της ακοής, και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Μην απογοητεύεσαι, μην απελπίζεσαι, μην στενοχωριέσαι, μην φοβάσαι. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Και ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Προχώρα. Μην φοβάσαι, μην αποκάμεις. Μόνο
πρόσεχε. Γιατί εκείνη την ημέρα όλοι αυτοί που εξετάζουν όλα αυτά τα φορτία που νομίζουν ότι κουβαλάνε μόνοι τους στην πλάτη, δεν τα κουβαλάμε μόνοι μας. Είναι ο Χριστός, αδερφοί. Αν δεν ήταν ο Χριστός θα είχαμε τελειώσει. Είναι το έλεος του Κυρίου, είναι η κτιρμή του Χριστού που μπορούμε και συνεχίζουμε. Δεν συνεχίζουμε εξιδίαση μόνο ικανότητος ή δυνάμεως. Ούχι δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως. Το Πνεύμα του Άγιο και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή που μας κρατάει μέχρι σήμερα. Το έχεις καταλάβει? Έχεις καταλάβει ότι αν είσαι σήμερα και δοξάζεις το Θεό και προσεύχεσαι στο Θεό, είναι το έλεος και η χάρη του Χριστού. Δεν σε κρατάει τίποτα άλλο. Τα πόδια σου, τα χέρια σου, το μυαλό σου, η καρδιά σου για πέταμα είναι. Μόνο ο Χριστός μας κρατάει. Εάν λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός μας κρατάει, τώρα θα μας αφήσει? Τώρα θα μας εγκαταλείψει? Αλληλούια! Γι' αυτό τι φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στους απελπισμένους, στους στενοχωρημένους, στους αποκαμωμένους? Χαίρετε πάντοτε, εν Κυρίω πάντοτε χαίρεται. Και πάλι θέλω υπηχαίρετη. Γιατί? Γιατί καλές βουλές έχει ο Θεός για σένα. Καλά σχέδια έχει ο Θεός για σένα. Έχει μεγαλεία για σένα. Και μάλιστα όχι μόνο εδώ, αλλά εκεί πάνω. Σε λίγο θα βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Το κατάλαβες? Μη χάσεις την πίστη σου. Σε λίγο θα είσαι συμβασιλεύς, θα συμβασιλεύεις με τον Χριστό. Αλληλούια. Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Πρόσεχε όμως. Να προσέχουμε όμως, αδερφοί. Μην χάσουμε την πίστη μας. Γιατί πολλοί θα θέλουν εκείνη την ημέρα να μπουν. Αλλά ο Κύριος θα τους πει, δεν εξεύρω που δεν είστε. Και αυτού θα πούνε, πώς δεν μας ξέρεις? Δεν φάγαμε ενώπιόν σου σώμα και αίμα Χριστού τότε? Δεν ήπιαμε το αίμα του Χριστού τόσες φορές? Δεν μας εδίδαξες? Ναι, αλλά δεν μείνατε. Δεν μείνατε. Αποκάματε. Και δεν άφηνε ο Θεός να συντελεστείτε, μόνοι σας φύγατε. Εάν φύγετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Και μπορεί να είσαι στην εκκλησία και να είσαι φευγάτος και φευγάτη, χαμένη δραχμή. Η καρδιά σου να φύγει από το να προσμένει στον Κύριο, να ελπίζεις στον Κύριο, να εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Και προσέχτε, λέει ο Χριστός, τι ωραία που τα λέει. Γιατί πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και πολλοί έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Δηλαδή στην πορεία θα υπάρχουν ανακατατάξεις, θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, θα υπάρχουν αλλαγές. Μην θεωρείς δεδομένο το ότι σε έχει ευλογήσει μέχρι τώρα ο Θεός. Το δεδομένο είναι ότι θέλει να σε διατηρήσει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, αν εσύ μείνεις. Αν δεν χάσεις την ελπίδα σου, αν δεν χάσεις την υπομονή σου, αν δεν χάσεις την αγάπη σου, πίστης, ελπής, αγάπη. Μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Και όλα αυτά από πού τα ξεκίνησε ο Κύριος? Από απλές καθημερινές σκέψεις. Όταν βλέπετε το σύννεφο να ανυψούνται από δυσμάς, από τη Μεσόγειο θάλασσα, λέτε βροχή έρχεται και γίνεται. Και όταν βλέπετε τον αέρα να πνέει νοτιάς από την Αφρική, εκεί στην περίοδο, στην περιοχή του Ισραήλ, τότε λέγεται ότι καύσον έρχεται και γίνεται. Μπορείτε και διακρίνετε τα σημεία των καιρών, τα σημεία του μέλλοντος. Μπορείτε και τα διακρίνετε, πότε έρχεται βροχή, πότε έρχεται καύσον, και εμείς τα βλέπουμε.
Και στον κάλαμο κάθεται η Άννα και τα παιδιά και λέει: πω, πω έρχεται, θα χαλάσει η θάλασσα, θα φτιάξει. Κάθομαι, του κοιτάω. Πότε γίνανε καραβοκύριδες? Άρα μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές μαθαίνεις. Το γνωρίζεις. Βλέπεις. Βλέπεις σύννεφα, δεν θα βρέξει. Μαυρίζει ο ουρανός, μαύριζει ο ουρανός, ωρεμπόρα έρχεται. Βλέπουμε αυτά και ξέρουμε το μέλλον. Τα πνευματικά δεν τα βλέπουμε. Δεν βλέπουμε, δεν διακρίνουμε το μέλλον των πνευματικών, ότι αν εσύ συνεχίσεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αν εσύ μείνεις, ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά πώς να συνεχίσεις και πώς να μείνεις? Βλέποντας την αρπαγή της Εκκλησίας. Βλέποντας την έλευση του Κυρίου. Βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού. Ζητώντας τη Βασιλεία του Θεού. Ζητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Τότε για όλα τα άλλα ο Θεός θα κάνει έλεος και χάρη. Γιατί δεν κρίνετε αφεαυτού το δίκαιο? Από μόνοι σας γιατί δεν κρίνετε το δίκαιο? Από μόνοι σας γιατί δεν καταλαβαίνετε? Ξέρεις τι θα πει να σε έχει αναγεννήσει ο Θεός, να σε έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο ο Θεός, μέχρι τώρα να σε συντηρεί, να σε διατηρεί, να σε παρηγορεί, να σε ενισχύει και εσύ να πεις δεν αντέχω άλλο? Γιατί? Δεν αντέχω, γιατί? Γιατί δεν βλέπεις συννεφιά έρχεται? Ρε, θα βρέξει και θα καθαρίσει ο ουρανός. Δεν θα βρέξει συνέχεια. Θα φύγει το σύννεφο, θα καθαρίσει ο ουρανός. Δεν έσβησε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Δεν έπαψε η γη να κινείται. Δεν έπαψε ο Χριστός να ζει. Ζει ο Χριστός. Συνεχίζει ο Χριστός να εργάζεται και να βουλεύεται καλές βουλές για σένα. Αλλά πρόσεξε. Ενώ υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς το δικαστήριο, δηλαδή μέσα στη ζωή αυτή που πρέπει να συνεχίζεις, που πρέπει να ελπίζεις, θα έρχεται και ο εχθρός και θα κάνει τα κολπάκια του κι αυτός. Θα ξεσηκώνει κάποιον εναντίον σου, γιατί μας το έχει κρύψει ο Χριστός. Θα κάνει τα δικά του έργα. Θα δημιουργεί εχθρούς. Ο Θεός λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων, όσο το αφημών. Θα ξεσηκώσει κάτι, κάτι θα ξεσηκώσει. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Εσύ πρόσεξε. Δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Είναι νικημένος. Είναι ένα άδειο τσουβάλι. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Αλλά περπάτα στο Λόγο του Θεού. Τον βλέπεις, ξεσηκώθηκε. Κάνει τούτο, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Δεν μπορεί να σε αγγίξει. Δεν έχει δύναμη. Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι ο Κύριος των Κυρίων. Είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο άλλος δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το φοβάσαι. Μην τον βλέπεις και λες τώρα τι θα γίνει. Ευλογία θα γίνει. Αγαθό θα γίνει. Αλλά έχεις ένα αντίδικο. Μην τσακώνεσαι μαζί του. Κοίταξε γρήγορα να ειρηνεύσεις. Μην μπλέκεσαι στα δίχτυα. Μην μπλέκεσαι στα γρανάζια του εχθρού. Με τη σκέψη σου, με τις φαντασίες σου, με την ανθρώπινη λογική σου. Εκεί είναι το πρόβλημα, αδερφοί. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία μας, που καταφέρνει και μας μπλέκει στα γρανάζια του, γιατί χρησιμοποιεί την καρδιά μας που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και αντί εμείς να χρησιμοποιούμε το αίμα του Χριστού και το όνομα του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Ξέρεις τι μου έκανε αυτός, ξέρεις τι μου είπε αυτός, ξέρεις τι θα γίνει και τώρα στη δουλειά μου και το αφεντικό μου και ο υπάλληλός μου και ο αδερφός μου και ο εκείνος και ο πρεσβύτερος και ο ποιμένας. Άστα, αδερφέ μου, αυτά. Άστα αυτά. Στρέψε το βλέμμα σου στον Χριστό που σ' αγαπάει και σ' αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Έλπισε σε αυτόν. Άσε όλα τα άλλα. Μην πλέκεσαι στα γρανάζια. Δεν θα σου βγει σε καλό.
γιατί ο Δίδυκος θα σε παραδώσει στον Κρητή, ο Κρητής θα σε παραδώσει στον υπηρέτη και θα βρεις και ένοχος. Ενώ είσαι αθώος, μα δεν είσαι αθώος, είσαι αθώος με το αίμα του Χριστού. Γιατί μπλέκεσαι και θέλεις να βγεις ένοχος στο τέλος? Γιατί? Αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανισμός είναι πολύ ωραίο πράγμα και πολύ απλό. Θέλει να έχουμε απλότητα. Φοβάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως όπως την Εύα, ο άλλος σε μπλέξει με την πονηρία του και χάσεις την απλότητα του Χριστού. Ποια είναι η απλότητα του Χριστού? Ο Χριστός μ' αγαπάει. Ο διάβολος είναι νικημένος και εγώ όλους τους ανθρώπους τους αγαπάω. Όλους, όλους. Και αφού τους αγαπάω, μακροθυμώ. Και αφού τους αγαπάω, το συγχωρώ. Και αφού τους αγαπάω, τους ανέχομαι. Και αφού τους αγαπάω, τους υπομένω, τους αντέχω. Περιμένω τον Κύριο, ελπίζω στον Κύριο. Τους αγαπάω, ναι, αλλά είναι εχθρός σου, αντίδικος. Τον αγαπάω. Μα γιατί τον αγαπάς? Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που φωλιάζει μέσα μου. Δεν αφήνω μέσα μου να φωλιάσει το δηλητήριο του διαβόλου. Εγώ θέλω να φωλιάσει μέσα μου η αγάπη του Θεού Πατρός. Γι' αυτό τους αγαπάω όλους. Τους αγαπάω και τους συγχωρώ, τους συγχωρώ και τους αγαπάω. Από που θες ξεκίνα? Τους δικαιολογώ, τους συγχωρώ και τους αγαπάω. Τους αγαπάω και τους συγχωρώ, ό,τι θες κάνε. Αλλά μην αφήνεις το διάβολο να υφαίνει, μην δίνεις τόπο στο διάβολο, μην τον αφήνεις να υφαίνει σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις και στο τέλος να μπλέξεις, όπως λέω εγώ, σαν τον παπά στα βάτα. Μετά πώς θα ξεμπλέξεις? Έμπλεξες με τη σκέψη σου, με τη γνώση σου, με τη λογική σου, με τις απόψεις σου, με τις κουβέντες. Προχθές ήταν 3-4 αδελφοί στον Κάλαμο, λέγανε, ρε σταματήστε βρε να λέτε βρε, ρε τι πάθατε βρε, σταμάτα να μιλάς. Τι διαβάσαμε? Είναι καλό, λέει, να ελπίζει και να εφησυχάζει, να κάθεται μόνος του και να σιωπά. Έβαλε ο Θεός φορτίο πάνω του, ναι. Θα βάλει όμως αυτό στο στόμα του, στο χώμα, θα ταπεινωθεί, γιατί εκείνη η ελπίση του Κυρίου. Δεν είναι στο να λέμε. Είναι στο να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε, να σκεφτόμαστε και ιδιαιτέρως να ελπίζουμε στον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Να ελπίζω στον Κύριο. Τι θα κάνει? Τον αντίδικο θα τον σώσει. Τον σώσει. Θα τον ευλογήσει. Τι σκεφτόταν ο Ιερεμίας στην απόλυτη απελπισία του? Τους πάει εκεί εχμάλωτους στη Βαβυλώνα για να τους σώσει. Τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν το σκεφτόμουν, λέω, κοίταξε τι το Ιερεμίας τι σκέφτεται, γιατί το είχε πει ο Θεός. Τους πάει εκεί όχι για να τους καταστρέψει, για να τους σώσει. Τα κάνει όλα αυτά ο Θεός γιατί έχει ένα ωραίο σχέδιο σωτηρίας. Δεν τα κάνει γιατί δεν μας χωνεύει ή δεν τους χωνεύει. Τα κάνει γιατί μας αγαπάει. Μόνο που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι σαν να βλέπω εγώ, που το έχω δει σπάνια βέβαια, δύο παιδιά μου να τσακώνονται. Ο ένας να κατηγορεί, η μία να κατηγορεί την άλλη και η άλλη να κατηγορεί τη μία. Και εγώ να κάθομαι από πάνω και να λέω, Κύριε μου, τι κάνουνε τώρα? Ο Θεός τους αγαπάει και το ένα και το άλλο. Η μάμα ήταν μια αδερφή που είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Προσευχόμουν και η γυναίκα μου προσευχόταν και της δείχνει και μου δείχνει μια όραση ο Θεός. Την αδερφή με κομμένο το πόδι, με γάζες, και μου λέει, αν αυτή την πάρω εγώ έτσι πως είναι, με ένα πόδι, εσύ δεν χωράς στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν την αγαπήσεις. Δεν χωράς. Δεν μπορείς να μπεις. Θα μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και θα κοιτάς από εκεί όταν η αδερφή σου με ένα πόδι έρχεται από εδώ. Αδερφοί, να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους. Εκαθαράς καρδίας. Εξυνειδήσεως αγαθής. Πίστεως ανυποκρίτου. Τους εχθρούς μας. Μα γιατί να τον αγαπήσω αυτόν τον παλιό μασκαρά? Γιατί ελπίζω ότι θα τον κάνει αδελφό μου ο Κύριος και θα τον σώσει.
Γι' αυτό τον αγαπάω τον παλιό μασκαρά. Γιατί θα τον σώσει ο Χριστός. Γι' αυτό τον αγαπάω. Και πώς θα τον σώσει? Απ' την αγάπη μου, απ' την προσευχή μου, απ' το έργο του. Γι' αυτό τον αγαπάω. Μα δεν βλέπεις τι λέει, τι κάνει? Σου επιτίθεται, εγώ τον αγαπάω. Με αποτέλεσμα να απολαμβάνω την αγάπη του Θεού Πατρός και να ελπίζω στη σωτηρία. Ο Θεός θα την κάνει. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο, αδερφοί αγαπητοί. Καταλαβαίνουμε τα σύννεφα όταν συνεφιάζει ότι θα βρέξει και δεν καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, τη συγχωρητικότητα του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται, όχι μόνο για μας και για τον αντίδικό μας. Απαλλάξου από τον αντίδικό σου, καθάρισε την καρδιά σου. Ας τον άνθρωπο να πάει όπου θέλει. Προσευχή σου γι' αυτό, ναι. Είναι ανάγκη να τσακώνεσαι, να λες και να τσακώνεσαι. Και να τσακώνεσαι και μόνος σου, με την καρδιά σου. Και να λες εναντίον του. Τι κάνεις εκεί? Έμπλεξες στα δίχτυα του διαβόλου. Σε έπιασε ψαράκι του Κυρίου. Θα σε βγάλει να σε φάει τηγανιτό τώρα. Δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Δεν θα ελευθερωθείς. Παράτα το δίχτυ, φύγε από εκεί πέρα, παράτα όλες αυτές τις σκέψεις. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει, είδατε αυτούς τους Γαλιλαίους που κατέβηκαν από τη Γαλιλαία, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και κάνανε θυσίες και ο Πιλάτος τους έσφαξε και συνέμιξε το αίμα τους με το αίμα της θυσίας τους. Και λέτε, Γαλιλαίοι είναι αυτοί, πολύ αμαρτωλοί είναι. Λέει, μην λες πολύ αμαρτωλοί είναι. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Πολύ αμαρτωλός είσαι. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Πολύ αμαρτωλός είσαι. Το άκουσες, αδερφή μου? Το άκουσες, αδερφέ μου? Το ακούω. Είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Και αν δεν επιστρέψουμε, δεν μετανοήσουμε, έτσι θα πολεστούμε. Μην κρίνουμε και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε και λέμε. Πού θα μας βρει ο Θεός να μας σώσει τότε, όταν μας βλέπει μπλεγμένους στα δίχτυα του εχθρού? Δικαίως εχμαλωτιστέντες από τη σκέψη μας. Βάλε την απλότητα της αγάπης του Θεού στην καρδιά σου και πες, Κύριε, συγχώρεσέ τον, εγώ τον συγχωρώ, ευλόγησέ τον, εγώ τον αγαπώ. Ό,τι και να σου έχει κάνει, τι σου έχει κάνει, αδερφή? Εδώ ο Χριστός πέθανε για σένα, μετράει τίποτα άλλο? Δεν μετράει τίποτα άλλο. Φεύγουμε, αδερφοί μου, φεύγουμε. Έφτασε ο καιρός. Τα σημεία όλα το μαρτυράνε. Ή κοιτάτε, λέει, αυτούς τους 18 που έπεσε ο πύργος στο Σιλοάμ και τους πλάκωσε και τους σκότωσε. Και εσείς λέτε, καλά να πάθουνε. Ποτέ μην πεις καλά να πάθουνε. Ποτέ μην βγει από το στόμα σου καλά να πάθουνε. Για κανένα λόγο. Ξέρει ο Θεός τι κάνει, τους έριξε στην κόλαση. Ποτέ μην το πεις αυτό. Τους αγαπάει ο Θεός. Εσύ δεν τους αγαπάς. Ο Θεός αγαπάει όλους και θέλει όλοι να έρθουμε εις μετάνοια και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός αγαπάει. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι εμείς δεν τους αγαπάμε, αν δεν τους αγαπάμε. Και τώρα έρχεται το αποτέλεσμα. Έλατε να σας πω τώρα και μια παραβολή για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ένας αμπελουργός φύτεψε μια σικιά στον αμπελώνα του. Εσένα στον αμπελώνα του. Σικιά και πάει να πάρει καρπό. Ένας χρόνος, τίποτα καρπό. Γιατί? Έχεις μπλέξει. Σκέψεις, συζητήσεις, κουβέντες, ταλαιπωρίες. Έχεις μπλέξει. Δεν συμφωνούμε. Ψάξω να βρω αυτόν που συμφωνώ. Έχεις μπλέξει στα δίχτυα του εχθρού. Τρίτη χρονιά, ούτε ένα σήκω. Και λέει ο αμπελουργός, λέει ο ιδιοκτήτης στον αμπελουργό, κόφτη σικιά, λέει, μας διώχτη, βγάλτη. Φέρνει καρπό, πάνε κλίμα, μη φέρνουν καρπό, κόπτηκε η σπήρυγα.
και λέει ο καλός ο αμπερουργός που μας αγαπάει. Άσε, λέει, Κύριε, μια φορά, ένα χρόνο ακόμη, να τον ποτίσω, να τον κλαδέψω τη σικιά αυτή, να την περιποιηθώ. Μπορεί να φέρει καρπό τώρα. Α, ξέρετε τι κάνει ο Χριστός τώρα, αυτό μας κάνει. Είναι ο τελευταίος χρόνος που έχουμε μπροστά μας, αδερφοί. Μην πείτε ότι λέω ένα χρόνο έχει το Κύριος, αλλά σε χρόνο μιλάω. Τελειώνουν όλα. Τελευταία ευκαιρία, κανείς δεν ξέρει το αύριο του. Το τέλος πάντων επλησίασε. Αισθάνομαι να μας λέει ο Θεός, είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Θα σας κλαδέψω, θα σας ποτίσω, θα σας κοπρίσω, θα σας φροντίσω. Κοιτάξτε να κάνετε καρπό. Γιατί αν δεν κάνετε καρπό θα σας κόψω. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε καρπό. Ο καρπός αποδεικνύει το χριστιανισμό μας, αδελφοί. Αποδεικνύει ότι πραγματικά η αγάπη του Θεού βασιλεύει στην καρδιά μας. Γι' αυτό, όπως λέει και ο αδελφός μας ο Ιερεμίας, ας ερευνήσομεν τα σωδούς ημών, ας εξετάσομεν τα λάθη μας και ας επιστρέψομεν εις τον Κύριον. Ας υψώσουμε την καρδιά μας και τα χέρια μας προς το Θεό τον εν της ουρανής και στου πούμε αμαρτήσαμε, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Αμαρτήσαμε, Χριστέ μου. Αποστατήσαμε, απομακρυνθήκαμε από σένα. Συγχώρεσέ μας τώρα. Αμήν, Κύριε μου.